Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει και αναστάτωση και έντονο εκνευρισμό στην αστυνομία. Καθώς είχαμε σε λίγες μέρες θα κάνει πρεμιέρα το ελληνικό FBI. Θυμίζουμε ότι είναι η νέα υπερυπηρεσία που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της Greek Mafia και εν γέννη του οργανωμένου εγκλήματος. Είχαμε λοιπόν μία διαρροή σε ιστοσελίδα του οργανογράμματος της νέας υπηρεσίας και συγκεκριμένα όλων των ονομάτων των αστυνομικών που θα την επανδρώσουν, δηλαδή των μυστικών αστυνομικών που θα κληθούν αύριο μεθαύριο να φέρουν σε πέρας κρίσιμες υποθέσεις. Είναι αστυνομικοί που θα επανδρώσουν ειδικές υπηρεσίες. Λειτουργούν στο όνομα του ελληνικού λαού. Γιατί να είναι μυστικοί? Θα σας πω, κύριε Δημήτρη. Δεν πρέπει να είναι μυστικοί οι διοικητές τους. Οι διοικητές τους δεν είναι μυστικοί. Έχω δημοσιεύσει και εγώ προσωπικά τα ονόματά τους. Οι αστυνομικοί που θα κληθούν να φέρουν σε πέρα στις έρευνες πρέπει να είναι μυστικοί και να μην έχει ο καθένας και το ονοματεπώνυμο, αλλά ακόμα και τον αριθμό μητρώου, γιατί δημοσιεύτηκε ακόμα και ο αριθμός μητρώου των αστυνομικών. Εδώ και πάλι συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά επειδή έχετε πολύ εκτεταμένο τηλεοπτικό κοινό, θέλω να κάνω μια επισήμανση παύλα απορία στους υπερέμπειρους αξιωματικούς αριστερά μου και δεξιά μου. Το FBI, κατά τα αμερικανικά πρότυπα, έχει την εξής έννοια. Θα σας πάω στην ερώτηση που είναι τι χρειαζόμαστε το FBI εμείς. Στην Αμερική, όπου υπάρχει το FBI και λειτουργεί, η αστυνομία υπάγεται σε κάθε περιφέρεια. Σαν να λέμε εδώ περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Βιωτίας, περιφέρεια Στερεάς και ούτω καθεξής. Πολιτικός προϊστάμενος στην Αμερική της αστυνομίας είναι ο εκάστοτε κυβερνήτης, σαν να λέμε εδώ περιφερειάρχης. Ωστόσο, η Μητροπολιτική Αστυνομία. Μετροπόλητα Πολύς. Άμα έχετε δει και σε ταινίες, άλλη στολή ο ένας νομός, άλλη στολή ο άλλος. Θέσπισε ωστόσο η Αμερικανική Πολιτεία και ένα υπερόργανο για να ελέγχει τις μητροπολιτικές αστυνομίες και το ονόμασε Federal Bureau of Investigation, δηλαδή πανομοσπονδιακή αστυνομία. Ερώτηση. Κύριε Σφακιανάκη, κύριε Καλιακμάνη, στην Ελλάδα δεν έχουμε μητροπολιτική αστυνομία. Η αστυνομία μας είναι ομοσπονδιακή, είναι κοινή. Μου εξηγείτε για ποιο λόγο θεσπίζουμε εποπτικό όργανο για τις σοβαρές υποθέσεις? Ποια κρίνεται ως σοβαρή υπόθεση? Για ποιο λόγο αποσπάτε φανταστικούς αστυνομικούς από υπηρεσίες κρίσιμες και νευραλγικές, όπως είναι το τμήμα ανθρωποκτονιών, όπως είναι το οργανωμένο έγκλημα, για να συστήσετε μια άλλη υπηρεσία που εν τέλει από το οργανωμένο έγκλημα ή από την τρομοκρατική ή από το ανθρωποκτονιών, ποιες υποθέσεις θα επιλέγει και θα τις χειρίζεται? Τέλεια ερώτηση. Καταπληκτική ερώτηση και τέλεια είναι ερώτηση. Από τα αποδυτήρια. Συγγνώμη την ερώτηση. Ας αρχίσει πρώτα ο στρατηγός. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε ήταν μία ανασύσταση, μία αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας που έδωσαν τύπου, το έκαναν τύπου FBI, δηλαδή με πολύ πολύ απλά λόγια έγινε μία αναδιοργάνωση των υπηρεσιών όπου όλες μαζί βασικές υπηρεσίες που εκτελούν το κοινό έγκλημα, παύλα μαφιόζικο έγκλημα, να υπάγονται σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία από κάτω θα λειτουργεί με υποδιευθύνσεις, θα είναι η διεύθυνση του FBI, από κάτω υποδιευθύνσεις του οικονομικού εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος, του ανθρωποκτονιών, του κλεπτών, διαρρηκτών και όλα αυτά τα στο ΙΔΕΖΗ και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε για να μην υπάρχουν δεξιά και αριστερά υπηρεσίες. Άρα κλείνουν οι υπηρεσίες. Μια οργανωμένη των ανθρωποκτονιών τώρα θα είναι κάτω από την ομπρέλα του FBI. Δηλαδή τα σοβαρά εγκλήματα θα τα παίρνει μία υπηρεσία και το ανθρωποκτονιών μόνο σοβαρά εγκλήματα έχει. Δεν έχει τροχιά των ανθρωποκτονιών. Το ανθρωποκτονιών είναι σαν θα μπει κάτω από την ομπρέλα αυτή τη στιγμή του FBI για να μαζευτούν όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες. Άρα έπρεπε να βγουν τα ονόματα στον αέρα όχι, ή δεν έπρεπε. Για να μην. Δυστυχώς αυτός που τα έβγαλε δεν ήξερε. Δεν ρώταγε όμως. Δεν ήξερε. Τα έβγαλε ως αποκλειστικό και καλά για να πάρει δάφνες και έκαψε μια υπηρεσία ολόκληρη. Δεν ήξερε, σας ξαναρωτάω. Αυτό που τα έβγαλε. Ναι. Εγώ πάντως άλλο ρώτησα. Δεν ρώτησα για τα ονόματα. Ρώτησα τη χρησιμότητα αυτή τη υπηρεσία. Αλλά διοργάνωση υπηρεσιών είναι αυτό απλά πράγμα. Άρα κλείνουν οι υποδιευθύνσεις των ανθρωποκτονιών. Πλέον δεν θα επιλαμβάνεται σε μια ανεξιχνία ανθρωποκτονία. Σωστά. Θα επιλαμβάνεται όπως και παλιά. Απλώς είναι κάτω από την ομπρέλα του διοικητή του FBI. Τώρα δεν είναι κάτω από την ομπρέλα τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Κάτω από τη Διεύθυνση Ασφάλεια Αττική πήρε μόνο τι υποδιευθύνσεις στην Αττική. Και το FBI πήρε τις βασικές υπηρεσίες για όλο το κράτος. Το FBI δηλαδή γίνεται κάτι σοβαρό στην Κρήτη, θα πάτε FBI. Γίνεται κάτι μέρος σοβαρό στον Ορχομπενό, θα πάτε FBI. Αν λειτουργήσει αυτό το πράγμα, να σας πω. Και πώς ξεχωρίζει το σοβαρό, δηλαδή. Ναι, κύριε Καλιακμάνη. Πολύ καλά τα είπε ο κύριος Δημητρίου με την ερώτηση, μάλλον τα έδωσε και μια εικόνα.
υπήρχε η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Και κάτω από αυτή τη διεύθυνση υπήρχε το ανθρωποτουνιών, το εκβιαστών, το οικονομικό έγκλημα. Τώρα ονομάζεται FBI. Όχι FBI, είναι... δεν ονομάζεται FBI. Πώς θα το ονομάσουν. Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπήρχε και το οργανωμένο έγκλημα. Μήπως η λέξη οργανωμένο παίζει ρόλο. Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Έγκλημα. Λοιπόν, που έχει ξεφύγει. Εγώ το βλέπω σαν μια επικοινωνιακή φιέστα. Γιατί αλλάζεις κάτι όταν δεν λειτουργεί σωστά. Είδαμε ότι τελευταία το ανθρωποτουνιών, η οικονομική αστυνομία, είχαν, το εκβιαστών. Το είδαμε είχαν βγάλει φοβερές υποθέσεις. Το είδαμε στη δίκη του Γιώργου Καραϊβάζ. Α, ωραία. Με συγχωρείτε, θέλετε να με πάτε εκεί, αλλά... να σας πάω εκεί λοιπόν όχι. Εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, αφού θέλετε να με πάτε εκεί, εδώ πρέπει να υπάρχει πρόθεση να πατάξει το έγκλημα. Λοιπόν, αν λέγεται καλά FBI, τώρα, Ιρούλα, η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, περιμένετε ρε παιδιά. Έλα μωρέ Γιώργο, πήγαμε στην υπόθεση Καραϊβάζ, πήγαμε πόσοι άνθρωποι, πήγαμε, μα τι να πούμε. Όμως, αφού δεν μπορούμε να πούμε αυτό που πρέπει να πούμε. Αν υπάρχει πρόθεση να παταχτεί το έγκλημα, είτε λέγεται FBI, είτε Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, το ίδιο πράγμα. Πάντως να προσθέσω κάτι. Τρέμει η μαφία δηλαδή και το οργανωμένο έγκλημα αυτή την ώρα επειδή θα κάνετε το FBI. Τρέμει. Θα εισαχθούν νέες τεχνολογίες που ανήκει να ξέρει αυτά. Ναι, μαζί γελούσε χθες το βράδυ. Ποιος γελούσε χθες το βράδυ. Ένας φίλος. Δικός σου φίλος. Ένας φίλος δικός μου που ξέρει τα πράγματα την ανθρωπογεωγραφία. Είναι μέσα ή έξω. Όχι επειδή είναι φίλος σου, είναι μέσα ή έξω. Για να δούμε. Θα λειτουργήσει καλύτερα. Πάντως μέχρι τώρα οι υπηρεσίες αυτές που προείπα, ανθρωποτουνιών, εκβιαστών, η οικονομική αστυνομία κλπ. Είχαν φοβερές. Μάλιστα. Να πω λίγο κάτι. Θα πάμε παρακάτω, επειδή αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε. Γιατί αν τα πούμε, τότε αυτοί που είναι στις φυλακές θα έπρεπε να είναι και αυτοί κάποιοι από αυτούς έξω και κάποιοι άλλοι να είναι μέσα που είναι πιο ψηλά κτλ. Αφού το έχετε γιατί άμα μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, βεβαίως. Αλλά λέμε το βασικό. Δεν θα πούμε αυτά που διαρροήθηκαν τα ονόματα. Το έχουμε στη σκαλέτα ότι δόθηκαν τα ονόματα στο site. Δεν στις έχει ενδιαφέρον αυτό. Πίσω... Πολύ ωραία το λες εσύ. Στις αλήθειες πίσω από το οργανωμένο έγκλημα έχεις δει να έχει ξυχνιαστεί το έγκλημα Καραϊβάζ. Πήγανε συγκεκριμένους ανθρώπους στα δικαστήρια, βγήκαν έξω. Ελεύθερη. Αυτό ρώτησα. Τι θα συμβεί τώρα και λοιπόν, θα ξυχνιαστούν τώρα τα λοιπόν που έγινε το FBI, να ξέρετε ότι η υπόθεση Καραϊβάζ θα ξυχνιαστεί. Εγώ μόνο δείτε, να προσθέσω. Γράψτε μου. Μόνο να προσθέσω. Α, είδατε, γι' αυτό λέμε. Δείτε... Άρα λοιπόν είναι μια φιέστα. Εσύ το είπες, φιέστα το χαρακτήριστες. Λοιπόν, απλώς βγήκαν κάποια ονόματα προς τα έξω που αυτό δεν έπρεπε να συμβεί επουδενή. Αυτό είναι άλλο. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που αύριο μεθαύριο μπορεί να κινδυνεύσουν τη ζωή τους. Αυτό είναι άλλο. Για να το πούμε. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, να ξέρω έμπορος ναρκωτικών ότι αυτός που έρχεται από πίσω μου. Υπηρετείς. Ενώ πριν δεν τους ήξερα, νομίζω. Μπορούν τώρα το τραγικό είναι άλλο. Δεν τους ήξερα. Με τα μικρά με το τραγικό που δεν τους ήξερε κανείς αυτή και δεν υποθεί μιλάμε για πουθενά. Τους ψάχνουν και τους βρίσκουν μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Και ξέρουν το πρόσωπό τους. Και ξέρουν ποιο να δει όλα τα ονόματα αυτά κάποιοι. Η αστυνομία πάει ένα βήμα πιο μπροστά και σου λέει αφού τους ξέρετε που τους ξέρετε, εμείς θα τους ανακοινώσουμε. Εγώ αναρωτιέμαι αν θα τους αλλάξουν τώρα. Μετά τη διαρροή, αν θα μπουν και οι άλλοι. Πάντως ξεκινά έρευνα το εσωτερικών υποθέσεων για να βρεθεί η πηγή της διαρροής. Εκτιμάται ότι μπορεί να είναι κάποιος δυσαρεστημένος αστυνομικός που έμεινε εκτός ελληνικού FBI. Να μην αλλάξουν και το εσωτερικών υποθέσεων. Γιατί και το εσωτερικών υποθέσεων έχει μεγάλες επιτυχίες. Και έχουμε και μια άλλη τηλέφωνα της εκπομπής. Πάμε παρακάτω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και να ήμασταν όλοι ανοιχτοί σε αυτές τις κουβέντες. Λοιπόν, και να λέγαμε αυτά που πραγματικά μπορεί να πούμε στις συσκέψεις. Και πολύ σωστά το έθεσε ο κ. Δημητρίου.